Λοιπόν, γρήγορη ερώτηση. Τι τρως για πρωινό? Αν απάντησες καφέ, μπράβο! Είσαι Έλληνα. Ω γνωστόν, εμεί εδώ έχουμε αυτό που λέμε κουλτούρα καφέ. Αλλά το νούμερο ένα ναρκωτικό του Έλληνα δεν ήταν πάντα και το νούμερο ένα ναρκωτικό ολόκληρου του δυτικού πολιτισμού. Όταν μεγάλωνα στα 90s, θυμάμαι καφέ πίναμε εμεί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι και οι Τούρκοι. Αυτή. Τέλος. Το κλασικό κλισέ του Άγγλου και του Αμερικάνου που είναι μονίμω με ένα χάρτινο ποτηράκι καφέ στο χέρι είναι μόλι 20 χρονών και οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε ένα μπραντ. Starbucks. <σμήλεια> Στις μέρες μας τα Starbucks έχουν 30.000 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, βγάζουν δισεκατομμύρια και φιγουράρουν στη λίστα Fortune 500. Αλλά εδώ φυσικά, παιδιά, είναι big business. Οπότε πρέπει να σα διηγηθούμε τα 40 μίλια κύματα που πέρασαν για να φτάσουν μέχρι εδώ. Πάμε λοιπόν! Σήμερα γυρνάμε πάλι πίσω στι αρχέ τη δεκαετία του 60, αυτή τη φορά στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, όπου οι φοιτητέ Gordon Boker, Jerry Baldwin και Zev Siegel γνωρίζονται και σχηματίζουν παρεάκι καλύτερο από το δικό σου. Λίγο μετά την αποφύτισή του, ζουν στο Seattle και εργάζονται σε διαφορετικό κλάδο καθένα, αλλά όπω κάθε παρεάκι που σέβεται τον εαυτό του, ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να δουλεύουν όλοι μαζί. Ο Μπόκερ είναι αρθρογράφος σε περιοδικό, ο είναι καθηγητής Αγγλικών και ο Σίγκελ καθηγητής Ιστορίας. Αυτό όμως που πραγματικά τους ενώνει είναι το πάθος τους για καλό καφέ. Κάτι που παρεπιπτόντως στην Αμερική των 60's πολύ απλά δεν υπάρχει. Για να καταλάβετε, ο Μπόκερ ας πούμε, προκειμένου να αγοράζει καλό καφέ, πρέπει να πηγαίνει μέχρι το Vancouver. Υπενθυμίζω, το Vancouver είναι σε άλλη χώρα. Εντάξει, εγώ προσωπικά τον καταλαβαίνω. Παιδιά, μην παίρνετε το θαύμα που λέγεται καφέ σαν δεδομένο. Στην Ελλάδα, ακόμα και εκείνη την εποχή, υπήρχαν decent καφενεία σχεδόν σε κάθε γειτονιά. Αλλά στην Αμερική, το κενό στην αγορά είναι τεράστιο. Αυτό ακριβώ το κενό αποφασίζουν να εκμεταλλευτούν οι τρει φίλοι μα, ανοίγοντα ένα δικό του μαγαζί για καφέ. Για αρχή χρειάζεται να μάθουν τα κατατόπια του καφέ, οπότε του 4 πρώτου μήνε προσλαμβάνουν κάτι σαν μέντορα, τον ιδιοκτήτη ενό καλιφορνέζικου μαγαζιού καφέ, ονόματι Alfred Pitt. Fun fact: Η καφετέρια του Alfred Pitt στην Καλιφόρνια μάντεψε τι γίνεται μετά από 20 χρόνια. Starbucks. Οπλισμένοι λοιπόν με νέες γνώσεις βάζουν 1350 δολάρια από την τσέπη του έκαστος, συν 5.000 καποδάνιο και το 1971 ανοίγουν το πρώτο κατάστημα Starbucks στο Σιάτλ. Το όνομα Starbucks προέρχεται από τη λογοτεχνία, συγκεκριμένα από το βιβλίο Moby Dick, ένα από του ναύτε που ήταν στο καράβι που κυνηγούσε τη φάλαινα λεγόταν Starbuck. Παρεμπιπτόντω, επειδή είπα μαγαζί καφέ, μη σκέφτεσαι λάτε μακιά του και φραπουτσίνου κάραμελ, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με τα Starbucks όπω τα ξέρουμε σήμερα. Δεν πουλάνε καν το ρόφημα έτοιμο. Πουλάνε του κόκκου καφέ μαζί με τα σκεύη που χρειάζεσαι για να τον φτιάξει σπίτι μόνο σου. Με άλλα λόγια, δεν είναι καφετέρια, είναι καφεκοπτίο. Αλλά είναι καφεκοπτίο με έμφαση στον καλής ποιότητας φρεσκοκαβουρδισμένο καφέ. Τα παιδιά μπορεί να μην το ξέρουν ακόμα, αλλά ικανοποιούν μια ανάγκη που ο μέσος Αμερικανός δεν συνειδητοποιούσε καν ότι είχε. Η επιχείρηση πάει τρένο και μέχρι τι αρχές του 1980 έχουν ανοίξει τέσσερα μαγαζιά Starbucks στο Seattle που πραγματικά ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό. Παράλληλα, αρχίζουν να προμηθεύουν και τα τοπικά εστιατόρια με την ειδική ποικιλία τους. Κάπου εδώ γίνεται και η σημαντικότερη αλλαγή στο εσωτερικό τη εταιρεία. Ο Ζεφ Σίγκελ παρετείται και τη θέση του παίρνει ο πρωταγωνιστή της ιστορίας μας. Ο πραγματικός λόγος που σήμερα βλέπεις Starbucks παντού, ο Χάουαρντ Σούλτς. Μέχρι πριν, ο Σούλτς ήταν πολιτής και δούλευε για έναν από τους προμηθευτές των Starbucks. Αλλά το 1982 που επισκέπτεται ένα κατάστημα, μαγνητίζεται από τη φιλοσοφία τη εταιρεία. Θέλει τόσο πολύ να συνεργαστεί μαζί τους, που κυριολεκτικά με πολύ μπλα μπλα τους πείθει να τον προσλάβουν για μάνατζερ. Ένα χρόνο μετά, τα Starbucks στέλνουν τον Σούλτ σε μια έκθεση καφέ στο Μιλάνο, όπου παρατηρεί τις καφετέριες και τα espresso μπάρ της Ιταλίας και ο Μαν κολλάει το μικρόβιο. Επιστρέφει ενθουσιασμένο στο Σιάτιλ, όπου και πρίζει τον Baldwin και τον Μπόκερ να κάνουν το ίδιο. Γενικά, μια παρένθεση, ο Schultz, παιδιά, είναι από αυτούς. Ξέρετε, αυτού που μπορούν να καταλάβουν μια ευκαιρία με το που τη δουν, ε, Είδε ο άνθρωπος ότι τα Espresso bars είναι το μέλλον και ξεκάθαρα μια πολύ πιο κερδοφόρα επιχείρηση από το να πουλά χιμαλιανική καφέ. Οι άλλοι δύο όμω, επειδή είναι βλάκες Αμερικανάκια, τον απορρίπτουν. Απλά για να του κάνουν το χατήρι, αποφασίζουν να πειραματιστούν με ένα μόνο κατάστημα. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κιόλας. Ο Σούλτ όμω επιμένει στην ιδέα του και το 1986 παρετείται από τα Starbucks σε φιλική ατμόσφαιρα και ξεκινάει τη δική του αλυσίδα από καφετέρειε. Πρόσεξε με τώρα, γιατί γίνεται λίγο περίπλοκο. Λοιπόν. Θυμάσαι τον μέντορ Alfred Pitt, αυτόν που είχε το μαγαζί στην Καλιφόρνια που τελικά γίνε και αυτό Starbucks. Ωραία, κράτα τον. Το 1987 παρετείται από τα Starbucks και ο Gordon Boker, αφήνοντας έτσι τον Τζέρι Baldwin μόνο του. Ο Baldwin και αυτός με τη σειρά του λέει «Fuck it. θα πάω στην Καλιφόρνια να τρέξω μόνο το μαγαζί της Καλιφόρνιας σαν το original Pete's Coffee». Οπότε παρετείται και αυτός από τα Starbucks και τα κάνει πάσα στον Howard Schultz. Το έχουμε. Πάμε άλλη μια περιληπτικά. Παρετείται ο Ζίγκελ. Παίρνει τη θέση του Σούλτ. Ο Σούλτ παρετείται για να ανοίξει τι δικέ του καφετέρειε. Μετά από λίγα χρόνια παρετείται ο Μπόκερ. Ο Μπόλτουν ξενερώνει. Πάει στην Καλιφόρνια. Ανοίγει το δικό του μαγαζί. Και τα Starbucks που έχουν μείνει πλέον χωρί ιδιοκτήτη τα κάνει πάσα πίσω στον Σούλτ. Οκ. Okay? Για το Σούλτ παρεμπιπτόντω η εξαγορά δεν ήταν και κάτι το φοβερό. 4 εκατομμύρια δολάρια για 6 καταστήματα καφέ χωρί κάποιο ιδιαίτερο brand. Αυτό που πραγματικά αγόρασε από του άλλου τρει είναι η φιλοσοφία τη εταιρεία. Και πραγματικά, μέχρι και τις μέρες μας παιδιά, τα Starbucks επιμένουν σε δύο βασικές αρχές. Νούμερο ένα, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι η ποιότητα. Τα Starbucks από το ξεκίνημά τους επιμένουν στη σωστή επιλογή ποικιλιών και προμηθευτών καφέ. Και νούμερο 2, αυτό θα σας φανεί περίεργο γιατί έχετε δουλέψει για Έλληνες εργοδότες, νούμερο 2 είναι οι αποδοτικοί εργαζόμενοι, παιδιά. Αντί να χάνει χρόνο και χρήμα απολύοντα και προσλαμβάνοντα τον έναν ειδίκευτο εργάτη μετά τον άλλον, ο Σούλτ πραγματικά επενδύει στο προσωπικό του. Οι μπαρίστα του Starbucks εκπαιδεύονται καλά, πληρώνονται ακόμα καλύτερα και έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Επίση, ενθαρρύνονται να αναβαθμίσουν τη δουλειά μπουφετζή που έχουν σε καριέρα μπουφετζή, αποκτώντα έτσι πολύτιμη εμπειρία χρόνο με το χρόνο. Το αποτέλεσμα, Κάθε κατάστημα Starbucks τρέχει σαν καλολαδωμένη μηχανή. Από το δευτερόλεπτο που ανοίγει μέχρι το δευτερόλεπτο που κλείνει. Πιστό λοιπόν στο όραμα τη εταιρεία, ο Σούλτ αρχίζει να την επεκτείνει. Ανοίγει μαγαζιά παντού, προσλαμβάνει του καλύτερου μάνατζερ, αγοράζει τοποθετήσει προϊόντων σε διάσημε ταινίε του Hollywood. Γενικά κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μπει μέσα η επιχείρηση, αλλά το ρίσκο αποδίδει. Μέχρι το 1992 τα 6 καταστήματα έχουν γίνει πάνω από 100. Και κάπου εκεί ξεκινάει η έκρηξη. Και να το πω, θα το πω. Καλά κάνει και ξεκινάει η έκρηξη, ρε φίλε. Έχεις μια εταιρεία με καλό προϊόν, καλούς υπαλλήλους, καλούς manager, καλή φήμη, καλό marketing και έναν CEO που την αγαπάει πιο πολύ και από τα παιδιά του. Ο μόνος δρόμος είναι προς τα πάνω, προς την κορυφή. Το 2001 τα μαγαζιά φτάνουν τις 5.000 και το 2018 τις 30.000. Μαλάκα αυτό το γράφημα είναι ασύλληπτο. Σου λέει ότι με εξαίρεση εδώ που τους βάρεσε η κρίση, τα Starbucks αυξάνουν τον αριθμό νέων καταστημάτων κάθε χρόνο. Δεν αυξάνονται απλά τα καταστήματα, η ίδια η αύξηση των καταστημάτων αυξάνεται. Ο ρυθμό ανάπτυξη των Starbucks έχει δικό του ρυθμό ανάπτυξη. Και δεν σταματάει εκεί. Το 94 συνεργάζεται με την Pepsi και βγάζει το φραπουτσίνο. Το 98 υπογράφει συμφωνία με την Kraft και αρχίζει να ξαναπουλάει χήμα καφέ σε σακούλε. Το 2003 εξαγοράζει τη Seattle Coffee Company για 72 εκατομμύρια. Γενικά, Starbucks, ρε φίλε, το τρέχουν. Ξέρει πολύ καλά ότι το τρέχουν. Και πάνω κάτω φτάνουμε στο παρόν. Αυτή ήταν η ιστορία μα για σήμερα, παιδιά. Η ιστορία ενό ανθρώπου που πίστεψε τόσο πολύ σε μια εταιρεία που στην αρχή χώθηκε με το ζόρι, μετά την αγόρασε και μετά την επέκτηνε σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Σούλτ ξεκίνησε από ένα ταπεινό συνοικιακό μαγαζάκι και σήμερα είναι στη λίστα Forbes με του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, με περιουσία που ανέρχεται στα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Και χάρη σε αυτόν, η κατά τα άλλα ανατολίτικη κουλτούρα του να παίρνει καφέ απ' έξω, επιτέλου διαδόθηκε σε ολόκληρη τη Δύση. You're welcome, Αμερικανάκια, πραγματικά. Δεν κάνει τίποτα.